Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2023 και πάμε τώρα στην περιφέρεια Ηπείρου, στην παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση και στον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στην περιφερειακή ενότητα Άρτας με τη Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Βαγγέλη Μπέτσα. Κύριε Μπέτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για πολιτική, αλλά εσείς, επειδή ασχολείστε κατά κύριο λόγο με την πρωτογενή παραγωγή, με τον κλάδο αυτό των κτηνοτρόφων και των αγροτών μέσα από την ΟΑΣΝΑ. Έχετε δώσει το δικό σας στίγμα. Θα ήθελα να μου πείτε τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα και τι προσδοκάτε αν εκλεγείτε την επόμενη πενταετία. Έχουμε φέρει πολλές φορές και στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα αιτήματα, τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Θα προσπαθήσουμε με περισσότερους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, πώς να το πω, να βάλουμε περισσότερη πλάτη να λυθούν τα προβλήματα που χρονίζουν των αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και άλλων παραγωγών. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε τη βοήθεια από την πλειοψηφία της περιφέρειας Ηπείρου. Τελευταία φορά που πριν πέρυσι νομίζω είχαμε καταθέσει και 4-5 βασικά αιτήματα, ούτως ώστε να πάρουμε μία ανάσα στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, όπως το κόστος παραγωγής, έργα που να μειώνουν το κόστος, αλλά και κάποια άλλα σημαντικά αιτήματα. Δεν το ψήφισε κανείς πλην της Λαϊκής Συσπήρωσης που το έφερε ως θέμα συζήτησης. Και αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Νουτσόπουλος από την παράταξή του το είχε ψηφίσει. Όλοι οι υπόλοιποι το καταψήφισαν και με προφάσεις ότι θα φέρουν κάποιο άλλο πλαίσιο ετοιμάτων δικό τους, μας απάντησαν. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν απαντήσει αν μπορούν να κάνουν κάτι. Βέβαια και με τις, πώς να το πω, το νιώθουμε ότι και η Περιφερειακή Αρχή δεν έκανε ουσιαστικά έργα να μειωθεί το κόστος στους παραγωγούς, αλλά ούτε προβλέπει να κάνει και στο νέο πρόγραμμά της τέτοια έργα. Παρά μόνο τα χρήματα, το μεγάλο πακέτο, να το πω έτσι εισαγωγικά, δίνεται σε επιχειρηματικούς ομίλους, σε διάφορους εργολάβους, για έργα τα οποία δεν μας αφορούν άμεσα, γιατί, να το πω, επειδή το βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, έχουν πάρει φωτιά τα ασφαλτικά και οι οδοστρωτήρες. 20 μέτρα άσφαλτο σε κάθε σπίτι και ένας κάδος καινούριος και από την Πρέβεζα να φτάσεις στο Λούρο, κάνεις το σταυρό σου 15 φορές. Αυτή είναι η εικόνα που εμφανίζουν και προσδοκούν να πάρουν την ψήφο των δημοτών. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι δεν είναι στο πλευρό μας. Ούτε η Περιφερειακή Αρχή, ούτε και οι υπόλοιποι συνδυασμοί που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήρθαν ιδιαίτερα στα μπλόκα να μας πούν ένα καλησπέρα. Να ακούσουν τους ψηφοφόρους τους. Δικοί τους ψηφοφόροι είναι και τους το έχουμε πει. Έχουν προβλήματα και βγαίνουν στον δρόμο και δεν βγαίνουν γιατί σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν πάμε να κάνουμε ένα συλλαλητήριο και να μείνουμε εκεί κάποια βράδια. Έχουν προβλήματα σοβαρά, τα χωριά ρημάξανε. Να σας πω ότι στις περιοδίες που κάνουμε στα χωριά, πρώτα στέλνουμε ένα αυτοκίνητο στο τάδε χωριό, παραδείγματος χάρη χθες στη Βίγλα, σκεφτήκαμε πρώτα, πήγαμε με το αυτοκίνητό μου, είδα ότι τα καφενεία τα δύο που είναι δεν έχουν κόσμο καθόλου και δεν πήγαμε από εκεί να περάσουμε να δούμε τι. Επικρατεί ένα σκοτάδι, μια μαυρίλα, τα καφενεία κλείνουν, τα χωριά ερημώνουν, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό με όσες εκκλήσεις και αν κάνει η κυβέρνηση και η τοπική διοίκηση να γυρίσουν πίσω. Δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Οι κτηνοτρόφοι που πουλούσαν το γάλα 65 λεπτά και τα αρνιά 2,20 δεν μπορούν, έχουν σβήσει αυτοί πλέον από την παραγωγή, αλλά και άλλοι κλάδοι. Και με διάφορα τερτύπια, με το υπηρώτικο καλάθι, με την εξωστρέφεια, δεν μπαλώνεται αυτή η κατάσταση. Με τις τεράστιες ελλείψεις, Βίκη, σε είδη διατροφής στη χώρα μας, που όλο και αυγαταίνουν αυτές οι ελλείψεις, έχουμε εξάρτηση από άλλες χώρες και τώρα λέμε το λάδι 17 ευρώ το λίτρο. Το αρνί στο κρεοπωλείο 17 ευρώ και η φέτα 17 ευρώ. Να τα βάλει η νοικοκυρά στην κατσαρόλα να ταΐζει την οικογένεια.
Κύριε Μπέτσα, στις περιοδίες όλοι σας χτυπάνε στην πλάτη και αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μας το έχετε πει κι εσείς, όλος ο κόσμος. Ωραία τα λέτε, παιδιά, καλά λέτε, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Αυτό όμως δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να το δείτε να μεταφράζετε και στην κάλπη. Ή πώς το εκλαμβάνετε εσείς όταν τα ποσοστά της λαϊκής συσπήρωσης σύμφωνα με τα λεγόμενά σας και σύμφωνα με την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο υψηλά. Ο κόσμος έχει μεγάλες ανάγκες και προσπαθεί να πιαστεί από όπου μπορεί. Με βαριά καρδιά λέμε εμείς και μας το λέει και ο κόσμος. Στηρίζει, να το πω, αυτά τα ψηφοδέλτια τα οποία είναι πολύ πιθανόν να πάρουν την πλειοψηφία σε δήμους και περιφέρειες. Ο κόσμος όμως σήμερα πνίγεται, καίγεται, γκρεμίζονται τα σπίτια, σκοτώνεται. Όσες ευχές και να κάνεις δεν γλιτώνεις από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής. Δεν μπορεί τώρα να είναι σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας έξι πυροσβεστικά και σε κάποια πολυτελή συγκροτήματα, να είναι πυροσβεστικά συγκεντρωμένα και να μην είναι στην πρώτη γραμμή και αυτά τα πυροσβεστικά. Δεν λέω ότι δεν είναι καθόλου στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει δασοπροστασία, δεν υπάρχουν υπάλληλοι στις δασικές υπηρεσίες και της περιφέρειας, αλλά και στους δήμους όπου έχουν μερίδιο ευθύνης. Δεν υπάρχουν σχολικά κτίρια. Τα τελευταία χρόνια πότε έγινε ένα καινούργιο σχολείο? Ενώ κόμβοι γίνονται σε 18 χιλιόμετρα, 5-6 κόμβοι. Είναι, πώς να το πω, όπου... αλλιώς ξημερώνεις και αλλιώς κοιμάσαι και αλλιώς ξημερώνεις. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Εμείς δεν σταματάμε ό,τι ποσοστό και να πάρουμε. Τα ψηφοδέλτια τα γνωρίζουν όλοι. Έχουμε πολύ καλά ψηφοδέλτια με αγωνιστές, με υποψηφίους που ήταν στην πρώτη γραμμή όπου υπήρχαν απολύσεις, όπου υπήρχε απληρωσιά, όπου υπήρχαν αυτή η κατάσταση που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα. Όπου υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, πληστηριασμοί, κατασχέσεις, ήμασταν στην πρώτη γραμμή. Και θα είμαστε και μετά τις εκλογές, Βίκη, γιατί από αυτούς τους εκατοντάδες, πάνω από 1.000 υποψηφίους που είναι στο νομό μας, ήρθαν με πολύ θόρυβο, ήρθαν με κρότο και με φόρα. Θα μείνουν, θα παραμείνουν μετά τις εκλογές να παλέψουν για τα προβλήματα των δημοτών, σε αυτούς που πάνε και τους δίνουν την καρτέλα, το καρτελάκι, θα παλέψουν? Εμείς λέμε να μείνουν, άσχετα αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε μαζί τους. Να μείνουν, να παλέψουν από το δικό τους μετερίζει. Δυστυχώς όμως τους βλέπουμε παραμονές εκλογών και μετά εξαφανίζονται. Δεν είναι έτσι, να το πούμε και αυτό. Εμείς είμαστε κάθε μέρα, όποτε μπορούμε, να μην το πω κάθε μέρα, κοντά στα προβλήματα του λαού και επειδή τα ψηφοδέλτια έχουν και μια δυναμική της λαϊκής συσπήρωσης πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες εκλογές, είμαστε σίγουροι ότι θα παλέψουμε με καλύτερες συνθήκες στο επόμενο διάστημα. Δεν θα μπούμε εμείς στο τρυπάκι τους ποιος θα κάνει καλύτερη διαχείριση όλων αυτών που μας σερβίρουν τα κόμματα. Δεν υπάρχει τίποτα ανεξάρτητο, Βίκη. Δεν μπορούν να μαζευτούν τα σκουπίδια χωρίς εργαζόμενους. Ηλεκτροφωτισμός χωρίς ηλεκτρολόγους και καθαρές πλατείες όλο το χρόνο. Όχι όποτε γιορτάζει η εκκλησία του χωριού μου και του χωριού σου να έρχεται η υπηρεσία και να καθαρίζει την πλατεία και να σβεστώνει με έναν-δύο υπαλλήλους το πολύ. Να είναι όλο το χρόνο. Όλα αυτά θέλουν προσωπικό. Και κάποια κόμματα έχουν ψηφίσει στη Βουλή την υποστελέχωση αυτών των οργανισμών, αυτών των υπηρεσιών. Είναι έτσι ή δεν είναι? Υπάρχει υποχρηματοδότηση στους Δήμους ή δεν υπάρχει? Εμείς λέμε ότι υπάρχει και χαρασώνεται ο λαός. Αυτά τα στήριξαν κάποια κόμματα μες στη Βουλή. Και δεν μπορεί να έρχονται σήμερα οι εκπρόσωποι τους και να λένε αν θα ψηφίσετε το δικό μας ψηφοδέλτιο από την άλλη μέρα θα αλλάξουν όλα ως διαμαγείας. Βλέπουμε που ζούμε. Βλέπουμε ότι δεν έχουν γίνει έργα εγκυοβελτιωτικά εδώ και 30-40 χρόνια. Με μπαλώματα ζούμε και δεν αντέχουμε άλλο. Και αυτό εμείς πιστεύουμε ότι θα εκφραστεί στην κάλπη. Τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης είναι έτσι στελεχωμένα με τέτοιους αγωνιστές
που θα κάνουν το κάτι παραπάνω και πραγματικά θα ανέβουμε πολύ ψηλά στην κάλπη. Αλλά εμείς δεν ζούμε και δεν κοιμόμαστε και ξυπνάμε με αυτό το άχτι. Μάλιστα. Πόσο θα πάρουμε στην κάλπη. Κύριε Μπέτσα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Και εγώ σας ευχαριστώ και το σταθμό σας που μας δίνετε βήμα.